Το άκουσμα της ήττας του Παναθηναϊκού στην Κέρκυρα φαίνεται πως λειτουργήσε ευεργετικά στην ψυχολογία των παικτών της ΑΕΚ, που με αντίπαλο τον Πανιόνιο στο ΑΚΑ μπήκαν αποφασισμένοι να πάρουν τους βαθμούς της νίκης και να μείνουν μόνοι δεύτεροι στο τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους το 13 από το σουτ του Ζήκου. Εξαιρετική επέμβαση από τον Κρέσιτς. Ψηλά εδώ ο Ζήκος. Πρώτη καλή ευκαιρία στο μάτς. Με την ΑΕΚ να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Το Πανιόνιο όμως να απαντά άμεσα. Με τον Σπυρόπουλο να εγκαταλείπει την άμυνά του και να βγαίνει μπροστά σε αυτή την περίπτωση. Ο Τσιρίλο αργεί να πάει πάνω του. Δίνει τον χώρο και τον χρόνο στον ακραίο αμυντικό του Πανιόνιου να σουτάρει. Μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι του Χιώτη. Στο 15. Τρία λεπτά αργότερα ο Τζορτζόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά ψαράκι από τον Σέζαρ νίκησε τον Μπερτέ στον αέρα. Διατηρείται το 0-0. Για αυτή την φάση, για αυτό το μαρκάρισμα του Σπυρόπουλου πάνω στο Λιμπερόπουλο, ο Κασναφέρης θα υποδείξει φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Και από το φάουλ αυτό θα ξεκινήσει το γκολ για την Ένωση με τον Λιμπερόπουλο στο 24. Ο αρχηγός της ΑΕΚ θα ανοίξει το δρόμο για την νίκη. Βλέπετε εδώ τον κόσμο στις κερκίδες. Ξανά η εκτέλεση από τον Τόζερ με εσωτερικό φάλτσο. Λιμπερόπουλος ψηλά, καθαρό άλμα. 1-0 και ο Λορέντζο Σεραφερέρ στον πάγκο ικανοποιημένος από το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο μάτς. Πανιόνιος που βγήκε μπροστά για να ισοφαρίσει, συνεργασία του Ζωγραφάκη με τον Καρνέιρο, αλλά το σούτ του Πορτογάλου πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Χιώτη. Είδατε και την αντίδραση του Λίνεν. Μια κεφαλιά του Παπασταθόπουλου λίγο αργότερα υποχρεώνει τον Κρέσιτ σε μία ακόμα επέμβαση στο 31, τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που πλέον έχει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Σέντρα από τον Σέζαρ. Αφήνει ο Γκαμπάντα ισορέα για τον Λιμπερόπουλο. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Σπυρόπουλος. Το 1-0 διατηρείται. Ένας μικρός φίλος της ΑΕΚ στις κερκίδες. Δεύτερο ημίχρονο. Με την ΑΕΚ να ανεβάζει ακόμα περισσότερο την απόδοσή της. Εξαιρετική πάσα του Παπασταθόπουλου για τον Λάκη που είχε μπει ως αλλαγή αντί του Πιάτσικα. Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Κρέσιτς αντέδρασε σωστά. Και μία ακόμα κεφαλιά από τον Καμπάνταϊ. Από τους κορυφαίους της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μπάλα θα περάσει έξω από την εστία του Κρέσιτς. Την προσπάθεια του Ζήκου, ο Καπάνταϊς θα βρει εξαιρετικά τον Λάκη μέσα στην περιοχή. Υποδειγματική πάσα του για τον Λιμπερόπουλο. 2-0 για την ΑΕΚ στο 53. Καταπληκτική συνεργασία των παικτών της ΑΕΚ. Δείτε ξανά την πάσα του Καπάνταϊ για τον Λάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Σάιντ έρχεται πίσω από την μπάλα ο Λιμπερόπουλος. 2-0. Σούτ από τον Παουτάσο, η μπάλα πάνω από την εστία του Κρέσιτς. Σε μία από τις ελάχιστες επισκέψεις του Πανιόνιο στην εστία του Χιώτη στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζωγραφάκης πάει να μπει στη φάση. Μπάλα θα πάρει ύψος, ο Τσιρίλο θα γυρίσει άσχημα. Ο Κόντις που είχε μπει στο παιχνίδι ως αλλαγή θα κάνει την κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Χιώτης. Σε κόρνερ. Η ΑΕΚ που εξακολούθησε να πιέζει. Εξαιρετική κάθετη πάσα του Λιμπερόπουλου για τον Σέζαρ. Ξανά ο goalkeeper του Πανιωνίου θα πει όχι. Ο καλύτερος παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Κρέσιτς, με πολλές επεμβάσεις στο ενεργητικό του. Εδώ ο Μαντούκα που είχε μπει ως αλλαγή και αυτό στο παιχνίδι θα γυρίσει για τον Καπάνταϊ. Ο Κρέσιτς λέει όχι αρχικά, αλλά στη συνέχεια ο Λιμπερόπουλος που ακολουθούσε τη φάση θα πετύχει το τρίτο του γκολ στην αναμέτρηση. Χατ-τρικ για τον αρχηγό της ΑΕΚ που φτάνει τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα, όσα έχει και ο Ριβάλντο δηλαδή, στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ. Δείτε ξανά την προσπάθεια από τον Καπάντα αρχικός και του Λιμπερόπουλου συνέχεια που τελείωσε την φάση για την ΑΕΚ στο 70 το 3-0. Και υπάρχει και συνέχεια από την προσπάθεια του Σέζαρ, ο Καπάντα στο πρώτο δοκάρι στο 77 θα κάνει το 4-0 για τους γηπεδούχους. Θρίαμβος για την ΑΕΚ. Δείτε ξανά την προσπάθεια από τον Σέζαρ, ο οποίος θα κερδίσει στη μονομαχία τον Μπερτέ. Έχει κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι ο Καπάνταϊς. Δύσκολο γκολ για τον επιθετικό της ΑΕΚ. Κολάκης εδώ δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική πάσα από τον Σέζαρ. Ο Κρέσιτς ήταν ξανά σε ετοιμότητα. Και ο Πανιώνιος που βρήκε κάποιους καινούς χώρους προς το τέλος. Βγήκε μπροστά. Η σέντρα του Γουντουλάκη για τον Κόντι. Ο Χιώτης βγήκε πολύ γρήγορα πάνω στα πόδια του μεσοεπιθετικού του Πανιωνίου. Και άλλη μια καλή στιγμή για τους Νοσμινιώτες από την πάσα του Μάκου για τον Μπρέσκα. Το σουτ. Βάλα έξω από την εστία του Χιώτη.